Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπω κατευθείαν στην ουσία. Ο προϋπολογισμός του 2020 υπηρετεί, υιοθετεί μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Μια στρατηγική που λέει ότι αν διευρύνεις τα ωφέλη, αν αυξήσεις τα κέρδη μιας πολύ μικρής οικονομικής βάσης, αυτό θα τονώσει τελικά την οικονομία και θα δώσει μια γενικότερη όθηση και ευρύτερα ωφέλη στην κοινωνία. Αυτή η στρατηγική διεθνώς υιοθετείται από πολλές πολιτικές δυνάμεις, έχει επίσης διεθνώς αποδειχθεί κοινωνικά εντελώς αναποτελεσματική. Τελικά αποδεικνύει ότι συμπιέζει, υποβαθμίζει το επίπεδο διαβίωσης πλατιών κοινωνικών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Και θέλω να έρθω στο κομβικό, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα των μισθών και της ανεργίας. Κοιτάξτε, για το ζήτημα των μισθών, η πολιτική για τους μισθούς είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο σοβαρά ζητήματα, από τα πιο πυρηνικά ζητήματα και πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση κάποια στιγμή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Χτυπά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την υπερισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τον τρόπο που είχε γίνει και το 2012 και κρατά συμπιεσμένο τον κατώτατο μισθό. Εγώ δεν είδα κάτι για τον κατώτατο μισθό ή για αύξηση του κατώτατου μισθού στον προϋπολογισμό. Είχατε προεκλογικά δεσμευτεί για μια διπλάσια αύξηση της ανάπτυξης. Αυτό θα έπρεπε περίπου με τα δικά σας δεδομένα να σημαίνει 5,6%. Δεν υπάρχει κάτι στον προϋπολογισμό. Πρέπει να μας απαντήσετε αν αυτή θα γίνει. Κατά τη γνώμη μας, είναι μια μη δυναμική αύξηση, ανεπαρκής αύξηση. Άρα, έχουμε δύο επιλογές. Χτύπημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμπιεσμένος κατώτατος μισθός. Αυτές οι δύο κομβικές επιλογές κρατάνε τους μισθούς στη χώρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι επιλογές συμπίεσης των μισθών διεθνώς και στη βιβλιογραφία και στην πρακτική και από την εμπειρία που έχουμε στη χώρα μας. Θέλω να σας δείξω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό το διάγραμμα δείχνει την πορεία του μέσου μισθού. Του μέσου μισθού, ξαναλέω, όχι του κατώτατου μισθού. Του μέσου μισθού στη χώρα. Τι συμβαίνει εδώ? Από το 2012 που γίνεται η επιλογή του χτυπήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της μείωσης του κατώτατου μισθού, ο μέσος μισθός ραγδαία πέφτει. Και στη δικιά μας περίοδο της διακυβέρνησης, θέλω να είμαι ειλικρινή σε αυτό, και στη δικιά μας περίοδο έχει τάση μείωσης ο κατώτατος μισθός. Μικρότερη από πριν, αλλά έχει τάση μείωσης. Πότε γίνεται η μεγάλη αλλαγή? Η μεγάλη αλλαγή γίνεται εδώ, 18-19. Τι αλλάζει το 18, ενώ την άνοιξη του 18 με την άνοιξη του 19, τη στοιχεία είναι Μαΐου. Τι αλλάζει εκείνη την περίοδο? Δύο πράγματα. Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και καταργεί το υποκατώτατος. Αυξάνεται δυναμικά, τον αυξήσαμε κατά 11%. Είναι δύο πολιτικές οι οποίες είναι εξαιρετικά κομβικές. Ξαναλέω, έχουμε την εμπειρία, έχουμε και τη βιβλιογραφία, έχουμε όλα τα δεδομένα διεθνώς που δείχνουν ότι αυτές είναι οι πολιτικές με τις οποίες αυξάνει τους μισθούς. Το μέσο μισθό, ξαναλέω, όχι τον κατώτατο. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει την ακριβώς αντίστροφη πολιτική επιλογή. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή συμπίεσης των μισθών. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η Κομισιόν, θα τα καταθέσω αυτά στα πρακτικά, έρχεται και κάνει αναθεώρηση προς τα κάτω της εκτίμησής της για την πορεία των μισθών το φθινόπωρο τώρα, του 2019. Είχε κάνει μια εκτίμηση για πολύ μεγαλύτερη αύξηση των μισθών την άνοιξη και έρχεται και την αναθεωρεί προς τα κάτω. Γιατί μεσολάβησαν ακριβώς αυτές οι πολιτικές συμπίεσης των μισθών διεθνώς αναγνωρισμένες. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες με πολύ πολύ χαμηλή ανεργία, όχι σαν εμάς, με ανεργία τύπου 4%, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ίδιες πολιτικές δεν μπορούν να έχουν καλοπληρωμένες δουλειές. Επομένως, είναι στρατηγική επιλογή το να μην υπάρχουν καλοπληρωμένες δουλειές στη χώρα με αυτές τις δύο κινήσεις πολιτικής που γίνονται. Έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα, που είναι της ανεργίας το ζήτημα. Εκεί από τον προϋπολογισμό, και θα καταθέσω στα πρακτικά με υπογραμμισμένα τα σημεία ακριβώς που τα δείχνουν αυτά που λέω στον προϋπολογισμό, κάνετε μια επιλογή να μειώσετε τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα εργασίας. Δηλαδή, το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανεργία στο 17% επιλέγει να μειώσει το κονδύλι για τα προγράμματα εργασίας. Και μάλιστα κατά πόσο, ως διαμαγείας, κατά τόσο όσο θα χρειαζόταν για να διατηρηθούν στην εργασία 4.000 νέοι επιστήμονες. 4.000 νέοι επιστήμονες ήταν ένα πρόγραμμα που φτιάξαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι με προσόντα, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, να εργαστούν σε συγκεκριμένα project στο δημόσιο τομέα. Και αυτό το πρόγραμμα το σταματάτε, κοστίζει ακριβώς τόσο όσο κόβεται την πρόβλεψη του ΟΑΕΔ για το 2020. Άρα, μια στρατηγική επιλογή μείωσης των προγραμμάτων εργασίας στη χώρα με αυτήν την ανεργία.
Έρχομαι στο ασφαλιστικό. Και το λέω αυτό γιατί γίνονται και κάποιοι επικοινωνιακοί εντυπωσιασμοί για το brain drain. Εντάξει, νομίζω ότι από αυτό και μόνο μπορεί κανείς να καταλάβει ποια είναι η δουλειά ουσίας και ποια είναι η δουλειά απλώς για τους επικοινωνιακούς εντυπωσιασμούς. Έρχομαι στο ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Υπουργός Εργασίας καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μας κάνει τη χάρη να έρθει και σε έναν ακόμη και περιορισμένο διάλογο εντός της Βουλής. Δεν μας την κάνει αυτή τη χάρη ποτέ. Όλο το προηγούμενο διάστημα με κάθε ευκαιρία λέει για τις τεράστιες εκκρεμότητες που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις. Έχει φτάσει να λέει και νούμερα ακόμη περί εκατομμυρίων. Εγώ θα καταθέσω ακόμη μια φορά στα πρακτικά πόσες εκκρεμότητες του αφήσαμε. 100.000 είναι οι εκκρεμότητες που του αφήσαμε. Εδώ είναι. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό σήμερα. Στο προϋπολογισμό του 2020 η Νέα Δημοκρατία μειώνει τη δαπάνη για τις συντάξεις. Κατά 200 εκατομμύρια. Και αυτό θα πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος. Γιατί μειώνεται τη δαπάνη για τις συντάξεις? Τι σημαίνει αυτό? Πώς αυτό συμβαδίζει με τις τεράστιες εκκρεμότητες που υποτίθεται ότι παραλάβατε ή με το ζήτημα των αυξήσεων των συντάξεων που βλέπω στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, αφού μειώνεται τη δαπάνη για τις συντάξεις? Επόμενο επίσης κρίσιμο θέμα για το ασφαλιστικό. Ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει και κάτι πολύ κρίσιμο για τις εισφορές. Έλεγε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία ότι θα ελαφρύνει τους μισθωτούς. Η ελάφρυνση που υπάρχει για τους μισθωτούς από τις εισφορές είναι της τάξης των 2 ευρώ το μήνα για έναν μισθωτό. Για έναν μισθωτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό. Και αυτό που είπα μόλις, τα 2 ευρώ το μήνα δηλαδή για έναν μισθωτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, είναι το μόνο μέτρο που μπορεί ένας μισθωτός να δει σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτά τα 2 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η ελάφρυνση που περιγράφεται σε αυτόν τον προϋπολογισμό για έναν μισθωτό με τον κατώτατο μισθό. Για τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, για όσους δεν το έχουν ακούσει, με βάση αυτά που έχουν ήδη εξαγγελθεί, έχουμε ένα ασφαλιστικό που σχεδιάζεται, το οποίο θα τελειώσω πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο προβλέπει αύξηση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 20%. Αύξηση της συντριπτικής πλειονότητας των ελευθέρων επαγγελματιών, το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώσει 20% παραπάνω. Γιατί? Για να μειωθούν οι εισφορές κάποιων ελαχίστων. Και έρχεται εδώ ο κύριος Μηταράκης το πρωί και λέει ότι είναι ένα ασφαλιστικό κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτό το πράγμα ένα ασφαλιστικό κοινωνικής δικαιοσύνης? Αυτό είναι ο ορισμός της αδικίας. Το 85% να επιβαρυνθεί για να ελαφρυνθεί ένας ελάχιστος, πραγματικά απειροελάχιστος αριθμός. Είναι ο ορισμός της αδικίας. Και την ίδια στιγμή, ένας άνθρωπος που βγάζει 7.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώνει τα ίδια με έναν που βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για τον ορισμό του άδικου συστήματος. Στο ζήτημα της πρόνοιας έχουν αναφερθεί από συναδέλφους πολύ συγκεκριμένες μειώσεις σε κρίσιμα επιδόματα του κοινωνικού κράτους. Στέγης, τα λένε τα δικά σας στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Στέγης, επιδόματα των ατόμων με αναπηρίες και οικογενειακά επιδόματα. Μειώσεις, θα δοθούν λιγότερα χρήματα από όσα δόθηκαν το 2019 σε αυτές τις κρίσιμες κατηγορίες, σε αυτά τα κρίσιμα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Συνολικά, ουσιαστικά με αυτόν τον προϋπολογισμό οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας χρησιμοποιούνται με έναν εξαιρετικά άδικο τρόπο. Ουσιαστικά χαραμίζονται για το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το κείμενο. Ένα κείμενο τεράστιας σημασίας γιατί προδιαγράφει τις πολιτικές όλης της επόμενης χρονιάς. Άρα με αυτόν τον τρόπο είναι και ένα κείμενο διάψευσης των προσδοκιών των πολιτών. Και είναι προκλητικό ότι αυτό συμβαίνει, το ότι δεν μπορούν δηλαδή καν να δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το κείμενο, όχι καν ελάφρυνσή τους, ότι αυτό σημαίνει τη στιγμή που ο προϋπολογισμός είναι επεκτατικός. Δηλαδή είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος μειώνει επιβαρύνσεις. Απλώς μειώνει πολύ για πολύ λίγους τις επιβαρύνσεις. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται η αδικία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αξιόγλου. Ο κύριος